Μπορεί να είναι επιτυχία σαν επιλογή, αλλά σαν βίντεο θα βγει καλό, οπότε... Να το γυρίσεις πίσω δεν μπορείς. Δεν χρειάζεται να το γυρίσω, εμένα μ' άρεσε. Ωραίο unboxing. Ωραία διαφημιστική εταιρεία, κάνουμε πολύ καλά. Ναι, όπως καταλάβατε, παιδιά, είναι ένας μοναχικός δρόμος όμως για το gaming και για τα περιφερειακά δύσκολα βρίσκεις. Μόνο εσύ καταλαβαίνεις. All those moments will be lost. Καλησπέρα, άλλη μια μέρα στο γραφείο, άλλη μια μέρα στη Μαρμότα. Γεια σου Κατερίνα, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλησπέρα. Όπως καταλάβατε, ξανά ήθελα να κάνω unboxing στο γραφείο γιατί μου άρεσε πολύ το προηγούμενο και ελπίζω αυτή τη φορά να είναι καλύτερο ο ήχος. Ακούς ότι κάνει ηχό, αλλά λογικά μέσα από το μικρόφωνο αυτό δεν θα κάνει τόσο ηχό. Ελπίζω. Κατερίνα, τι λες? Τώρα μου λέει η Κατερίνα ότι με αυτά και με αυτά δεν πρέπει ποτέ να τα δούμε. Γιατί Κατερίνα, δεν παίρνω μικρό λόγια και ποτήκια. Εντάξει. Θα ζήσω και με αυτό, τι να κάνω. Λοιπόν... Ναι, αλλά εγώ που έχω 12 ισχυωτικές, κανείς δεν καταλαβαίνει το κάνω. Λοιπόν, ένα ωραίο πληκτρολόγιο, το είδα σε ένα... Εν τω μεταξύ, το αστείο είναι ότι τα βίντεο που κάνω στο γραφείο που φέρνω εδώ πέρα τώρα στη δουλειά και καλά για να τα κάνουμε, τα εμπνεύστηκα από αυτόν από τον οποίο είδα το βίντεο. Γιατί βλέπω έναν προγραμματιστή που είπε κάθε μέρα για δουλειά. Μίλα, αν θες, μην τρέπεσαι, ελεύθερα. Να σε δείχνω. Όχι, όχι. Και αυτό το έχει ανοίξει εκεί το πληκτρολόγιο αυτό. Είναι τέλειο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά θα το ανοίξω. Είναι από τη Low Free. Το παρήγγειλασε με έκπτωση 100 ευρουλάκια βγήκε και 40 ευρώ τα μεταφορικά. Αλλά δεν πλήρωσα τελωνία. Έκανε ένα 38 ευρώ τα μεταφορικά. Έκανε ένα κύκλο περίεργο. Έκανε βόλτα όλη. Πήγε από Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία και ήρθε εδώ μετά. Είναι κοσμογυρισμένο το πληκτρολόγιο αυτό. Παρακολουθούσα. Ένα μήνα έκανε να μορφωθεί. Χαρτί πάνω, πιάστε να δεις τι ωραίο που είναι. Λοιπόν, τώρα θα πει η Κατερίνα να μαλακίες με τη σειρά, γιατί είμαι σίγουρος. Σκέφτομαι πώς αντικαπάζει είναι αυτό. Γιατί τίποτα, δύο φορές το κομματήριο να πας, θέλεις. Δηλαδή δύο εβδομάδες δικιά σου δουλειά, αλλά αυτό θα το έχω δύο χρόνια, άμα δεν χαλάς. Σιγά. Λοιπόν... Γιατί με το άλλο δεν μπορείς να γράψεις. Γιατί μου άρεσε αυτό, γιατί έχει ωραίο ήχο αυτό, πατήσεις και θα ακούσεις πόσο ωραίο είναι. Και επίσης είναι ασύρματο και δεν είναι μόνο Bluetooth, έχει με καλώδιο, με Bluetooth και με Wi-Fi transmitter με 2,4 GHz, δεν ξέρεις τίποτα από όλα αυτά. Όχι, όχι, τα κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν... Εγώ να κάνω μια μικρή προσθήκη. Το πιο ωραίο πληκτρολόγιο το έχω δει σε έναν φίλο μου, όπου έβγαζε φωτάκια. Ναι, και εμένα μου αρέσουν αυτά. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, αυτά, ναι, καλά, δεν ξέρω που είναι. Έλα, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Θα το πετάξει. Είναι ωραίο να το πετάξω. Α, ωραίο κουτί. Θες να μου το δώσεις να βάλω τα καλλιτικά μου. Ναι, εντάξει, θα το δώσω. Λοιπόν, είναι μικρό, είναι 60%. Δες τι ωραίο. Αχ, ένα πράγμα που δεν θα δω ποτέ γιατί στα κινέζικα. Triple mode connection έχει. Όχι, θα το διαβάσω τώρα, να το συνδέσω. Αυτό εδώ είναι, πάρα πολύ μικρό. Και δες τώρα τι άλλο έχει. Λειτουργεί με μπαταρίες. Κάτι το οποίο δεν το ανέφερα. Δεν έχει επαναφορτισμό με μπαταρία, αλλά έχει μπαταρίες μέσα. Εντάξει, κάποιος κάποιο αρέσει, κάποιο δεν αρέσει. Εγώ το προτιμώ. Αν δεν είναι logistic με μπαταρία, κάνει αιώνες, προτιμώ το να χαλάει μπαταρία σε βάθος χρόνου. Έχει επίσης αυτό. Κοίτα τι όμορφο που είναι. Με τον ενθουσιασμό αυτό. Τι είναι, κόσμο, μάλλον. Θα μπορούσε. Τα καλά διάρκεια φαντάζομαι. Έλα τώρα. Τι είναι αυτό, δεν έχω ιδέα. Τι είναι αυτό. Έλα, μην το χαλάς, να το δώσεις κάπου δώρο. Σε ένα σύνολο, δώσω δώρο. Κάτι θα. Α, ξέρεις τι είναι αυτό. Το βάζεις το πληκτρολόγιο και μπορείς να βάζεις και το τάμπλετ στο κινητό. Νομίζω, αν είναι αυτό που κατάλαβα. Ή όχι. Πες μου τι είναι. Αυτό παίζει να το βάζεις στον τοίχο ή κάπου και να βάζεις το πληκτρολόγιο για βιτρίνα. Θα το δούμε, δεν ξέρω τι είναι. Θα το δούμε. Εντάξει, πλαστικό καλώδιο. Αρκετά έχει και φερίτη να μην κάνει παρεμβολές. Φερίτη αυτό που παίρνει σε πολλές συσκευές να μην κάνει παρεμβολές στα σήματα. Πολύ ωραίο. Αλλά δεν μας νοιάζουν αυτά. Δες το. Ωραία. Δες το πώς είναι το πλάι. Τι είναι? Είναι εντωμεταξύ είναι stealth. Δεν φαίνονται τα γράμματα. Πρέπει να είσαι το πλάι για να τα δεις. Επίσης, το εισαγωγικό να ξέρεις. Εδώ έχει, έχει εδώ πέρα τους διακόπτες. Το κόπτης είναι για Wi-Fi, για Bluetooth και για να το γυρίσεις με το καλώδιο. Είναι από κάτω μπαίνουν οι μπαταρίες. Γραμματό. Και δείτε, έχει αυτήν εδώ την καμπύλη που είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Αυτή εδώ είναι. Πιάστε να αρέσει τι ώρα που είναι.
Είναι βαρύ. Μπορεί να σου πει το άτομο αυτό. Αλλά ξέρει ποιο είναι το πιο. Ανά γιατί έκανε 100 ευρώ. Ξέρει είναι το πιο ωραίο από όλα αυτά. Λειτουργήσαν απλά. Έχει κέντρο με γέλο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Να βάλω και το τέτοιο κοντά. Αν θες κράτα με το λοχέκι αυτό το μικρόφωνο που πάνω από τα πτρώνει πάνω στο πτρώνω για να ακούγεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, για μένα. Έχει η PPT 60%, 90% είναι από σκληρό υλικό τα κουμπιά του. Και είναι σαγραία που δεν γλιστράνε τα δάχτυλα. Να σου πω κάτι, επειδή με προειδεύεις τώρα τόση ώρα που το κάνω, γύρνα, πάτα λίγο, πάτα τα δικά σου χέρια να δούμε πώς είναι. Προτιμώ το δικό σου. Προτιμάς το δικό σου, Ναι, μου φαίνεται βαρύ. Κράτα καλά το κινητό τώρα. Συγγνώμη, δεν έχω άποψη, πρέπει να μ' αρέσει ντε και καλά. Όχι, εντάξει, τέλειο, λέω και δεν για τα μαλλιά σου ποτέ, δεν δικαιώται. Και τα μαλλιά μου τα έχω πληρώσει πιο ακριβά από αυτό. Άρα καλά κάνει και τα λέω. Εντάξει, δεν σ' αρέσει. Εμένα μου αρέσει, βέβαια. Και με ενοχλεί που είναι μικρό. Σκέψου, δεν ξέρω γιατί. Σκέψου να έγραφε την πτυχιακή σου εδώ μέσα σε αυτό. Πόσο ωραία θα έγραφα την πτυχιακή σου. Σε καμία συνθήκη δεν είναι ωραία η πτυχιακή μου. Να σου πω κάτι. Μ' αρέσει. Είναι πολύ μικρά τα κουμπάκια μπροστά. Για τα δικά σου τα φύλλα που είναι πιο μικρά από τα δικά μου, φαντάζομαι ότι καλά. Αλλά. Ναι, εντάξει. Επίσης είναι στα δέντρα που κάθομαι εγώ, βλέπω ακριβώς τα γράμματα, οπότε δεν τα χάνω. Ξέρω για παράδειγμα που κάθεσαι, βλέπεις από το πλάι ότι έχει οτιδήποτε. Είναι το Pilot Edition. Βέβαια, αυτό εδώ με χαλάει λίγο που είναι Military. Ενώ αυτό είναι πολύ ωραίο το κουμπί. Ας πούμε αισθητικά, όπως ξέρεις τι είναι το 60%. Δεν πρόσεξες τι λείπει από το πληκτρολόγιο. Λείπει το αριθμητικό πληκτρολόγιο από δίπλα. Σωστά. Είναι πιο μικρό, λείπουν επίσης όλη η σειρά με τα κουμπιά από πάνω, οπότε εσύ πρέπει να πατήσεις γράμματας F9 και ό,τι άλλο θες. Και επίσης το συγκεκριμένο είναι και για Mac και για Windows. Οπότε αν θέλετε να μου πάρετε δώρο ένα Mac, θα πω ευχαριστώ πολύ κάποια στιγμή από τα κατάλληλα πληκτρολόγια για αυτό. Γενικά είναι αρκετά ωραία η υφή του, από πίσω συνδέεται με το Type-C. Γιατί μπλε? Navy Blue είναι ρε, είναι Pilot Edition, ξέρω εγώ γιατί έτσι. Α, δεν το διάλεξες. Μόνο αυτό έβγαινε. Okay. Μαύρο θα το ήθελα ιδανικά, αλλά δεν με χαλάει γιατί με το λευκό ποντίκι που πήρα από χθες θα πηγαίνει ωραία δίπλα. Και κυρίως το νούμερο ένα που το πήρα είναι γιατί έχει αυτή την βλακεία που μπορώ να συνδέσω και το διακόπτη για το... Πώς το λένε. Για το WiFi. Το θέμα είναι πού είναι ο διακόπτης του WiFi. Εδώ μέσα είναι ο διακόπτης για το WiFi. Είδες όπως το κρυβόταν μέσα και δεν το χάναμε. Κάτσε να φωνάξω την Ιωάννα να θέλει να ρίξει. Γιατί η Ιωάννα δεν ξέρει. Ιωάννα, έλεγε. Καλά, ξέρω ότι η Ιωάννα έχει δουλειά. Πήρα και τα πάντα εδώ πέρα. Η Ιωάννα έχει και νύχια. Εσύ δεν έχει νύχια. Όχι, δεν τα φτιάχνει. Εσύ και τι δεν τα φτιάχνει. Τα τρώω. Α, οκ. Δηλαδή τα λεφτά μου έρχονται στα μαλλιά τόσο που δίνεις, άμα τα δίνεις και σαν... Βασικά, τι θέλω να κάνω. Άμα τα δίνεις σε πληκτρολόγια και σε κοντίκια, ξέρεις τώρα τι επένδυση θα έχεις κάνει. Πού να τα βάλω, δεν χωράει. Έλα εδώ. Πώς φαίνεται, γράψε κάνε λίγο. Νομίζω. Η Ιωάννα είναι τεκ πάτα. Σ' αρέσει. Ναι. Θα ήθελες να γράψω αυτό το πληκτρολόγιο. Η Greenies δηλαδή η αγορά. Πες και πώς το πρώτο. 100 ευρώ. 140 έχει. Όχι, είναι ασύρματο. Δεν ενθουσιάζεται. Εντάξει, μπορεί να είναι αποτυχία σαν επιλογή, αλλά σαν βίντεο θα βγει καλό, οπότε... Να το γυρίσεις πίσω όταν μπορείς. Δεν χρειάζεται να το γυρίσω, εμένα μ' άρεσε. Ωραίο unboxing. Ωραία διαφημιστή εταιρεία, κάνουμε πολύ καλά. Ναι, όπως καταλάβατε, παιδιά, είναι ένας μοναχικός δρόμος όμως για το gaming και για τα περιφερειακά δύσκολα βρίσκεις. Μόνο εσύ καταλαβαίνεις. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ελπίζω να με νιώθετε fellow unboxers και gamers. Είναι μοναχικός ο δρόμος που διαλέξαμε, αλλά δεν πειράζει. Εμείς με τα πληκτρολόγια μας, αυτές με τα μαλλιά τους. Λοιπόν. Δεν είναι τα μαλλιά. Γιατί να κάνω unboxing? Κάνε unboxing τις μάσκαρες. Ξέρεις πόσες κοπέλες το κάνουν αυτό. Δεν έχω μάσκαρες.
Whatever, κάνε τα κουρέματά σου, για να σου πω. Λοιπόν, εμένα μ' άρεσε. Είναι και βαρύ, είναι και στιβαρό, είναι και ωραίο. Βιβλία να κάνεις. Έκανα. Ωραία είναι τα βιβλία. Και κουμπές, κανένας δεν τα βλέπει. Λοιπόν, αυτό κατάκια ήταν low free, είναι το Aviators, είναι Aviators. Δεν θυμάμαι, Aviators βασικά, sorry, το Aviators Edition, νομίζω. Δεν γράφει τίποτα, ξέρεις κινέζικα, όχι δεν ξέρεις κινέζικα. Ναι. Μένα μου άρεσε πάντως. Είναι βαρύ, είναι στιβαρό, είναι μικρό γιατί θέλω να έχω χώρο για το gaming από δίπλα. Γι' αυτό δεν παίρνω ποτέ μεγάλα πληκτρολόγια. Δεν μου χρειάζονται ούτως ή άλλως. Θα δεις τη ωραία που θα γράφω τα διαγωνίσματα των παιδιών μόνο σε αυτά. Άρα θα ξέρεις τώρα τα επόμενα διαγωνίσματα που θα γραφτούν σε αυτό το πληκτρολόγιο. Άρα θα περάσει πάρα πολύ ωραία, δεν θέλω να ακούσω. Υπέροχο. Παράπονο. Υπέροχο θα περάσω. Λοιπόν. Αυτά από μένα και την Κατερίνα και είμαι λίγο την Ιωάννα. Είδατε το χέρι της πάνω. Ωραία είναι η χέρι, Ιωάννα. Δεν πειδά πώς ξέρω. Χριστουγεννιάτικα. Ναι. Από πάνω ήταν κόκκινα με στρασάκια. Θα το δω στο edit. δεν οθυζάστηκε καμιά τους. Δεν πειράζει, δεν μας πειράζει αυτό. Αλλά το ουσιαστικά εγώ όμως γιατί είναι... Δεν το ξέρεις ότι υπάρχει ολοκληρή σχολή που έχει τρεφήσει τον ήχο τα πληκτρολόγια. Τι συνέχισε. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, παιδιά, θα τα πούμε σε ένα άλλο unboxing. Πείτε μου από κάτω αν θέλετε να κάνω και άλλα τέτοια unboxing. Γενικά ένα disclaimer. Επειδή τα unboxing τα κάνω στη δουλειά, έχουμε πάντα πιο νωρίς, καμιά ώρα. Δεν τις απασχολώ από ώρα εργασίας. Βρίσκουμε ελεύθερο χρόνο και εγώ έχω ελεύθερο χρόνο. Οπότε, έχουμε πιο νωρίς και κάνουμε τα unboxing και εδώ πέρα. Φτιάχνει τα ρούχα της ή τέτοια όταν μιλάω. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ακούω με τα αυτιά μου. Θα το λέω και εγώ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές. Δεν ξέρω πότε θα το δείτε. Ελπίζω το δείτε οι γιορτινές μέρες. Θα το έχω τελειώσει. Είναι όμορφο και ακούγεται πολύ ωραία. Bye. Bye, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.